Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή «Η άγνωστη Ζάκυνθος». Ευχαριστούμε πάρα πολύ το «Ζαν The Times» που μας φιλοξενεί. Είμαστε στην εξωχώρα. Πάμε να ανακαλύψουμε πράγματα τα οποία πολλοί από εμάς δεν τα ξέρουμε. Ακριβώς εδώ πέρα βλέπετε ένα προσεισμικό κτίριο. Πριν από τους σεισμούς του 1953 έμεινε, όπως το βλέπετε, και έχει μείνει αγέροχος στα χρόνια που πέρασαν. Θα δούμε ένα πολυβολείο. Θα δούμε δέντρα εκατονταετίας. Μια πολύ ωραία ελιά. Θα δούμε ένα πολύ ωραίο πλάτανο χρόνια πριν. Και σε αυτή την άγνωστη Ζάκυνθο, ξαναλέμε για μια ακόμη φορά, βρισκόμαστε στην έξω χώρα. Ελάτε μαζί μας να την ανακαλύψουμε. Βρισκόμαστε στο κέντρο της εξωχώρας και έχουμε μαζί μας τον Διονύση τον Μαρίνο, κάτοικο της περιοχής, κάτοικο της εξωχώρας, και έχουμε την τιμή και τη χαρά και ένα πολύ καλό φίλο, τον Σπύρο τον Κλάδη, και θα μας πούνε πράγματα τα οποία δεν τα ξέρουμε πάρα πολύ. Ένα από αυτά είναι στο κέντρο του χωριού, είναι ο πλάτανος που είναι δίπλα μας και παράλληλα ακριβώς απέναντι μία ελιά η οποία δεν ξέρουμε από πότε καν χρονολογείται. Κύριε Μαρίνο, για εξηγήστε μας λίγο τι βλέπουμε εδώ πέρα δίπλα μας. Το πλατάνι είναι γύρω στα 180 μέχρι 200 χρονών. Όταν είχαν πάει δύο ξαδέλφια για θέρισμα στον Καρβασαρά, το ξεκολλώσανε και το φέρανε μαζί τους και το φυτέψανε στην πλατεία του χωριού. Στην πλατεία του χωριού. Βαρθαλαίοι και οι δύο το βάλανε και αυτή τη στιγμή βλέπετε το δέντρο περίπου 180 με 200 χρόνια. Ακριβώς να σας πω χρονολογία, δεν θυμάμαι κι εγώ. Από ό,τι μου έχουν πει, γύρω στα 180 με 200 χρόνια είναι. Μετά από αυτό φυτεύτηκε μοναχό του, έπεσε σπόρος και το πήρε μια κοπελιά που τώρα δεν βρίσκεται στη ζωή πλέον και το φύτεψε εκεί και τώρα έχει έβγει και ένα εκεί. Αυτά έχουν έρθει από τον Καρβασαρά. Τώρα ο Καρβασαράς στην Πελοπόννησο είναι, στην Ετωλό Καρνανία είναι, απέναντι είναι, και πηγαίνανε όταν τελειώνανε το θέρισμα εδώ, πηγαίνανε εκεί και θερίζανε για να βγάλουν κάποιο μερογάματο. Και εδώ πέρα πρέπει να γίνονται τα πανηγύρια, το πανηγύρι το καλοκαίρι. Παλιά γίνονταν, τώρα έχει κοπεί. Γιατί είμαστε μια στενή κοινωνία, υπήρχαν πένθη και από τότε κόπηκε και έκτοτε δεν ξανά... Δεν ξανά έγινε πανηγύρι δηλαδή. Δεν ξανά έγινε πανηγύρι, ναι. Το τελευταίο πανηγύρι που έγινε, έγινε όταν ανακατασκευάστηκε ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου, περίπου το... Πότε ήταν, Σπύρο? Πρέπει να είναι καμιά δεκαετία, 15 χρόνια. 20. Όχι, κάτι 15 χρόνια, γύρω στα 15 χρόνια. Και μια και μιλήσαμε για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, να μας πείτε δύο πράγματα και ό,τι θυμόσαστε και ό,τι ξέρετε για την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, η οποία είναι ακριβώς από πίσω μας. Είχαμε τρεις ενορίες στο χωριό παλιά. Ήταν ο Άγιος Νικόλαος, τον οποίο τον είχαν οι ξενέοι, η περιοχή, η βορειοδυτική του χωριού που ήταν οι ξενέοι, ήταν η Παναγία εδώ ακριβώς σε αυτή την πλατεία που την είχαν οι Λαπαίοι, σαν η οικογένεια, και ήταν και ο Άγιος που τον είχαν οι Μαρινέοι. Συμπτυχθήκαν οι τρεις εκκλησίες και φτιάχθηκε ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου. Το τέμπλο του που είναι μέσα το έχουν πάρει από το 1800 περίπου 20, το πήρανε από τον Άγιο Σπυρίδωνα στο Γερακαρίο και το μεταφέρανε εδώ. Και είναι φτιαγμένο το 1701. Και είναι φτιαγμένο το 1701. Ελάχιστα είναι στη Ζάκυνθο και διασώζονται έτσι. Οι άλλες δύο εκκλησίες που μας περιγράψατε ήταν προσεισμικές, αλλά δεν υπάρχουν. Και αυτή η προσεισμικιά είναι και ήταν υποκατάρρευση και χρηματοδοτήθηκε και φτιάχτηκε το 1990, το 2000 περίπου ανακατασκευάστηκε και γίνει και με την αρχαιολογική υπηρεσία που επέβλεπε το έργο και έμεινε, γιατί διαφορετικά θα είχε πέσει και αυτή.
Είμαστε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Εξοχώρα και θα μας πει ο Παπαγιώργης, ο οποίος είναι ο εφημέριος του ναού, την ιστορία του ναού καθώς και την ιστορία του τέμπλου, το οποίο από ό,τι μάθαμε είναι από το 1701. Παπαγιώργη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Βοήθειά μας η Παπαντή του Κυρίου που απόψε τελεί το εσπερινός γενικότερα στην Ορθοδοξία και εδώ βρισκόστε σε ένα ορεινό χωριό το οποίο είναι από τα πιο ίσως μικρά της Ζακύνθου. Αν όχι το πιο μικρό, ένα από τα πιο μικρά. Παρά τα αυτά όμως η αγάπη προς το Θεό και η πρόνοια των προπατώρων μας δημιούργησαν εδώ για τη δόξα του Θεού ένα έργο μοναδικό, μπορώ να πω. Είναι μπαρόκ. Όλο όπως βλέπετε είναι στο χέρι με λουλούδια και με ζώα και μάλιστα συγκεκριμένα μπορώ να σας διαβάσω κιόλας να δείτε πώς είναι γραμμένο και κοσμημένο και αφιερωμένο στον Κύριο και για τη δόξα του Αγίου Νικολάου που είναι εδώ ο ναός μας και συγκεκριμένα αρχίζοντας απάνω εδώ από το τέμπλο μας μπορείτε να δείτε ότι οι πρόγονοί μας γράφουν το τρισιλίο μόνο σεπτό θεότη ο πιστός λαός της αδελφότητος οίκον ευαγή και χρυσαυγή αέμικεν ενώ συνοσώματις όλοι μαζί ευσεβώς αΐ δόξα προσούτε και γνώση αυτό ενέτη άρφα ψι άρφα Αυγούστου το 1700. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το οποίο προσπαθούμε σαν κοιμήλιο ας πούμε και το διατηρούμε και έχει γίνει συντήρηση και πρόνοια και από... Ο ναός είναι χαρακτηρισμένος από το Μουσείο Αρχαιολογικός. Μπορείτε να δείτε και απέναντι εκεί όλα αυτά τα γλυπτά και τα λοιπά. Το τετράποδο ας πούμε. Και εδώ μπορούμε να δούμε στο ναό της Παναγίας που είναι η μητέρα μας και πολλές φορές την λέμε και νέα Εύα και μητέρα του Θεού και του Χριστού και του Πατέρα μας. Ότι γέροντες, άνθρωποι που πονούν ή που προσεύχονται ή που έχουν κάποια ασθένεια κτλ. Δίνουν ό,τι πολυτιμότερο έχουν εδώ στην Παναγία επειδή εισακούονται από το Θεό μας οι προσευχές. Ξέρετε το δόγμα της Ορθοδοξίας είναι θεανθρωποκεντρικό. Δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Έχουμε το Θεό που είναι ο Πατέρας μας και ο Δημιουργός μας και είναι αυτός ο πρώτος που κρίνει, που ελεεί, που συγχωρεί, που είναι πολυέλεος, που είναι αόρατος, που είναι ακατάληπτος. Και εδώ βλέπουμε ας πούμε την επικοινωνία, τον πόθο, τη θεραπεία, την ίαση εν ολίγης που προσφέρουν οι ανθρώποι. Και για να κάνουμε έτσι λίγο να ελαφρύνουμε την κατάσταση και τα λοιπά, συγκεκριμένα αυτός ο Σταυρός έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτός εδώ που βλέπετε. Αυτός ο Σταυρός είναι από το 1940 από έναν Ιταλό ο οποίος τον ευρήκανε και ξεψυχούσε στον πόλεμο και τον εβόηθησε ένας Ζακυνθινός ο οποίος κατάγεται από τις Βαρές και το όνομά του ήταν Δημήτριος Ρουματζάς. Του έδωσε το Σταυρό και πίσω ο Σταυρός έγραφε ότι αυτός ο Σταυρός πρέπει να παραδοθεί σε κάποιον ιερέα. Αυτός τον έδωσε σε μένα, ναι. Αυτό το Σταυρό και εγώ δεν τον κράτησα, τον έφερα και τον έδωσα εδώ στην Παναγία. Όπως ταυτόχρονα και αυτή εδώ την χρυσή, εδώ τη μεγάλη αλυσίδα, ναι, η οποία ήταν λαϊκή και ήταν η δική μου, την αφιέρωσα κι εγώ εδώ για να μην φωνάζει ο γέροντάς μου ότι έχω τέτοια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, και εδώ από παντρεμένους, από νέους, από χείρες, από ορφανά, από ασθενείς, είναι αυτά τα τάματα που φέρνουν στην Παναγία για τους θεραπεύει. Εδώ είναι ο Άγιος Νικόλας που είναι ο προστάτης της ενορίας μας κτλ. Και κοσμημένος και βλέπετε ότι σε ένα τόσο μικρό και φτωχό χωριό, βραχώδης και ορεινό, δηλαδή μπορείτε να δείτε. Είναι ένα έργο τέχνης, έτσι, δεν είναι εδώ τώρα, το βλέπω και συγκλονίζουμε. Παπαγιώργη, αυτό είναι πριν από αυτά, έχουν φτιαχτεί μετά το σεισμό, μετά την καταστροφή της εκκλησίας. Όχι, η εκκλησία δεν έπεσε αυτή, αναστηλώθηκε, δεν γκρεμίστηκε στο σεισμό. Εμείς μάθαμε ότι η Εξοχώρα είχε τρεις εκκλησίες. Παλαιές εκκλησίες. Εγώ δεν είμαι γόνος, ας πούμε, φύση και θέση ξεχωριά της. Είμαι Μαριώτης. Το ξέρω. Και είμαι εφημέριος εδώ. Μπορώ να γνωρίζω κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να γνωρίζω όμως τι είχε γίνει πριν 100, 200, ας πούμε, 300 χρόνια και πώς ήταν, ας πούμε, η συχνότητα και πόσους ναούς είχε το κάθε χωριό. Γιατί είμαι, ας το υποθέσουμε και γενικά, ότι είμαι καινούργιας γενιάς παπάς.
Βέβαια, ξέρουμε ότι στην παράδοση υπήρχαν ναοί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όπως έχουμε εκεί, ας πούμε, την καθέδρα του κτλ. Ότι υπήρχε εδώ απέναντι στο κημητήριο άλλος ένας ναός που ήταν το κημητήριο απέναντι εδώ. Με το σεισμό αυτές που ήταν πάρα πολύ παλιές, όπως ήταν στα Λαγκαδάκια που ήταν προηγούμενοι μου ενορία κτλ. Όντως γκρεμίστηκαν. Υπήρχαν όμως και κάποιες που δεν έπεσαν. Βέβαια αυτή η εκκλησία εδώ συντηρήθηκε, επισκευάστηκε, επενέβη το μουσείο, βγήκαν κονδύλια κτλ. Και εδώ βλέπουμε την αγάπη δηλαδή του κόσμου κτλ. Να διασωθεί και να κρατηθεί. Και ίσως αυτό είναι και μια αιτία που έχει εφημέριο, γιατί υπάρχει μεγάλη λειψανδρία στο νησί μας και γενικότερα στην Ελλάδα. Δεν γίνονται παπάδες τώρα πλέον εύκολα. Γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, ναι. Δηλαδή, για να φανταστείς, ο γέροντάς μου, και θέλω να τον ευχαριστήσω, τον γέροντα Δοδόνης, που είμαι και πνευματικό παιδί του, γιατί αυτός με χειροτώνησε ο Δοδόνης, χτες, ας πούμε, αποφάσισε ότι πρέπει να διακονώ και στις Μαριές. Προηγουμένως δεν διακονούσα και στο Καμπί. Δηλαδή, δεν υπάρχουν, ας πούμε, πλέον ιερείς για να καλύψουν τα κενά των ενοριών. Και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να έχουμε δύο και τρεις ενορίες για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Ο κληρικός, βέβαια, υπηρετεί το Θεό και εξυπηρετεί το πλήρωμα. Προσεισμικά βρισκόταν εδώ πέρα στο χώρο που βρισκόμαστε στην εξωχώρα ο Άγιος Γιάννης και μετά γκρεμίστηκε με το σεισμό. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Διονύσης Μαρίνος. Ήταν μία από τις τρεις ενορίες. Αυτή η ενορία ήταν, αυτή η εκκλησία ήταν των Μαριναίων, ο Άγιος Γιάννης, που περίπου του 1920 συμπτυχθήκαν οι τρεις ενορίες και πήγανε στον Άγιο Νικολάο. Το χωριό είχε τρεις ενορίες, όπως σας είχα πει και πριν. Εδώ, σε αυτό το σημείο, ήταν η εκκλησία του Αγιανιού, όπου η κάθε ενορία είχε και το νεκροταφείο το δικό της. Στο πίσω μέρος της εκκλησίας ήταν πάντα τα νεκροταφεία. Και τώρα όλες αυτές οι εκκλησίες ενωθήκαν και φτιάξαν τον Άγιο Νικολάο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Βρισκόμαστε στο κέντρο του χωριού της Εξωχώρας. Μια υπερονόβια ελιά, την οποία θα μας μιλήσει ο Σπύρος Οκλάδης, θα μας πει κάποια πράγματα, ό,τι ξέρει και ό,τι θυμάται για αυτή την ελιά. Να διευκρινίσω ότι εγώ εδώ στο χωριό είμαι ως γαμπρός τα τελευταία 22 χρόνια, οπότε δεν μπορώ να πω ότι οι γνώσεις μου είναι τόσο πολλές. Τέλος πάντων, από αυτά που μου έχουν πει και από αυτά που μπορώ και εγώ να δω, βλέπω ότι η ελιά δεν έχει κάποια συγκεκριμένη χρονολογία. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι 500 χρόνων ή 1000 ή 2000 ή 3000. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτό που έχω δει εγώ είναι εδώ πέρα, σε αυτό το κομμάτι που θα το δούμε μετά, έχει σφινώσει μια πέτρα απάνω, που σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτή η πέτρα ήταν κάτω στη ρίζα και σιγά σιγά με τα χρόνια ανέβηκε. Ο δε πεθερός μου, που είναι 85 χρονών, λέει ότι αυτή η ελιά στα 85 χρόνια που ζει εκείνος δεν είχε καμία αλλαγή. Παραμένει όπως ήταν όταν ήταν μικρός. Τώρα πόσο χρόνο είναι, δεν μπορώ να πω. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Εξωχώρας, πηγάδια. Και εδώ πέρα, από ό,τι βλέπουμε, βρίσκονται γύρω στα 60 με 70 πηγάδια, Σπύρο. Ναι, κάπου εκεί είναι ο αριθμός. Ίσως παλιά ήταν περισσότερα, κάποια έχουν χωθεί. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, ήταν το πιο βαθύ σημείο του χωριού, όπου μαζευόταν τα νερά, και αποφάσισαν οι χωρικοί, από ό,τι φαίνεται, αφενός να βγάλουν το χώμα για να χτίσουν τα σπίτια τους, γιατί είναι αργυλώδες το χώμα και κάνει έτσι σαν να κολλάει σαν πυλός. Αφετέρου δε, το νερό θα έμενε το καλοκαίρι, λέγοντας ότι δεν διαχέεται εύκολα στο έδαφος, δεν τρουφάει το έδαφος. Και είχαν διπλό σκοπό, δηλαδή. Αφενός με το χώμα να χτίσουν τα σπίτια τους, αφετέρου δε να έχουν αποθήκη νερού. Και το καλοκαίρι από αυτά τα δύο πηγάδια παίρνουν νερό για το σπίτι μου. Και εδώ πέρα, όταν βρέχει πολύ, γίνεται. Ναι, όταν βρέχει πολύ, αν βρέξει απότομο νερό και πολύ, γεμίζει εδώ, γίνεται σαν λίμνη. Και πολλές φορές πηγαίνουν κάποιοι έτσι για να κάνουν και βαρκάδα. Βάζουν μια βάρκα μικρή και κάνουν βαρκάδα εδώ. Το νερό φτάνει γύρω στο 1,5 μέτρο βάθος. Και εδώ πέρα είναι ιδιωτικός ο χώρος που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο χώρος είναι κοινοτικός, εδώ ο δρόμος είναι κοινοτικός. Αλλά ο καθένας έχει ένα ή δύο πηγάδια. Κάθε οικογένεια έχει ένα, δύο ή τρία πηγάδια. Εγώ το καλοκαίρι νερό πίνω από αυτά τα δύο πηγάδια.
Είναι καθαρό το νερό τους. Είναι μια χαρά. Το έχω πάει στο χημείο, έχουμε κάνει ανάλυση. Όλα καλά. Το βάθος των πηγαδιών είναι γύρω στα 4-5 μέτρα περίπου. Αλλά όσο πηγαίνεις προς τα κάτω, ανοίγουν. Είναι σαν φλασκί, ας το πούμε έτσι. Συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στην εξωχώρα και βρισκόμαστε στην περιοχή Λάκκος. Σπύρο, τι, πού ακριβώς... Και συγκεκριμένα κάτω Λάκκος, όπως τον λένε εδώ στο χωριό. Από ό,τι φαίνεται εδώ ήταν κάποια σπηλιά από την οποία έπεσε η οροφή. Δημιουργήθηκε μια δολίνη, όπως λένε οι γεωλόγοι. Είναι το καρστικό λεγόμενο φαινόμενο, κατά το οποίο η βροχή, λόγω του ότι περιέχει και διοξείδιο του άνθρακος, διαβρώνει τον ασβεστόλιθο και δημιουργούνται τρύπες, ας το πούμε, λαγούμια στο έδαφος. Αυτά κάποια στιγμή πέφτουν και δημιουργήθηκε αυτό το πράγμα. Και κάτω είναι γύρω στα 5-6 στρέμματα χώρος, ο οποίος καλλιεργείται από 4-5 οικογένειες εδώ. Και εδώ πέρα, σε περίπτωση μεγάλης νεροποντής. Σε περίπτωση μεγάλης νεροποντής, το νερό το έχω δει εγώ να φτάνει περίπου μέχρι τη μέση και αυτό σιγά σιγά φεύγει. Αυτό σημαίνει, αφού έχει διέξοδο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι κάποια τρύπα υπάρχει αλλού, οπότε κάποια στιγμή θα πέσει κι άλλο. Αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος. Ιταλικό πολυβολείο στην εξωχώρα. Σπύρο, Κλάδη, τι βλέπουμε? Βλέπουμε τα ερείπια πλέον του Ιταλικού πολυβολείου που είχαν φτιάξει οι Ιταλοί για να έλεγχουν εδώ το θαλάσσιο χώρο εδώ από κάτω. Χτισμένο από μάστορες από το Γύρι, γύρω στο 1941, κάπου εκεί πέρα. Μια εκπληκτική θέα, την οποία αξίζει κάποια στιγμή να ρωτήσετε όσοι μπείτε στην εξωχώρα και έρθετε στην εξωχώρα που βρίσκεται αυτό το πράγμα, να σας δείξουν το δρόμο ώστε να δείτε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα και παράλληλα να δείτε το νησάκι του Αγίου Ιωάννη και από τη μία μεριά μέχρι την άλλη θα το απολαύσετε. Αξίζει. Και θα ανοίξει το μάτι σας και η ψυχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε και σήμερα. Ήταν η δεύτερη εκπομπή της Άγνωστης Ζακύνθου και επιλέξαμε να σας πούμε το τελευταίο μας γεια για σήμερα με αυτό το υπέροχο, την υπέροχη φωτογραφία που βλέπετε από πίσω μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σπύρο τον Κλάδη που μας μίλησε και μας είπε όλα αυτά τα πράγματα που ακούσατε για την εξωχώρα, όπως και για τον Διονύση Μαρίνο Γεωργαρά. Θα τα ξαναπούμε με κάτι διαφορετικό σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Sunday Times που μας φιλοξένησε. Γεια σας.